Είναι λάθος της κυβέρνησης να προβαίνει σε συνενώσεις Δήμων χωρίς να εξτάσει πέραν των άλλων κριτηρίων και αν τα χνότα των συνενωμένων Δήμων ταιριάζουν μεταξύ τους. Διαφορετικά η αποτυχία είναι δεδομένη. Όπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, χθες το απόγευμα ο κύριος Υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο. Εμείς δεν το έχουμε στα χέρια μας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πελάνας με την υπαριθμόν, με απόφαση πρόσφατη στις 26 του μηνός, αποφάσισε να παραμείνει ως έχει, διότι έχει ιδιαιτερότητες πολλές. Και δεν είναι, και συγκεκριμένα είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους του νομού. Έχει 150-160.000 στρέμματα, είναι ορεινός. Στο μεγαλύτερο μέρος είναι αγροτικός, έχει μεγάλο αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο, έχει πολλά τοπικά διαμερίσματα και οικισμούς, διαφέρει από τους αστικούς και παιδινούς δήμους και τους παραθαλάσσιους. Δηλαδή, ναι, δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας κάτοικος από το Λογκανίκο ή από το Κυπαρίσι να έρχεται στη Σπάρτη για να εξυπηρετηθεί. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου έχει έρθει στην ΔΕΔ και παρακαλώ να ληφθεί υπόψη. Καταρχήν, ακούσαμε όλα τα δεδομένα λοιπόν εδώ των συζητήσεων που έχουν να κάνουν με τον Καλλικράτη. Επανειλημμένες φορές έχουμε δηλώσει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η διοικητική μεταρρύθμιση. Και εδώ θα έλεγα ότι τεράστια σημασία έχει να μην εμπλεκόμαστε σε επικοινωνιακά τρίκ. Εκείνο που με στεναχώρησε είναι ότι περίμενα περισσότερη ωριμότητα και σοβαρότητα από έναν τέος δήμαρχο, γιατί εγώ ως εν ενεργεία δήμαρχος δεν νιώθω επουδενή ότι αδικώ αυτό το κράτος και ότι εν διάφτη περιπτώσει εμπλέκομαι σε αδιαφάνειες. Θα ήθελα επίσης να πω ένα πράγμα, ότι για μένα επιτυχία ενός νέου θεσμού αποτελούν πέντε βασικοί ρόλοι. Η ανάλυση της αποτυχίας του προηγούμενου. Τα νέα οικονομικά δεδομένα στηριζόμενα στις νέες οικονομικές απαιτήσεις που πλέον έχουν μπει οι νέοι δήμοι. Ο διάλογος, η ωριμότητα και τελευταία η μετάβαση. Το μεταβατικό στάδιο είναι ένα στάδιο μέσα από το οποίο θα πρέπει μετά από διάλογο να προκύψουν σταδιοποιήσεις, να το πούμε έτσι διαφορετικά, όπου πλέον θα μεταβούμε σε αυτό το νέο σχεδιασμό. Ξέρετε, σήμερα που δεν ξέρουμε τι έσοδα έχουμε, που δεν γνωρίζουμε τι έσοδα θα έχει ο ίδιος ο πολίτης όταν θα τον καλέσουμε με τα ανταποδοτικά κριτήρια να αποδώσει την ανταπόδοσή του, σήμερα που δεν γνωρίζουμε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που θα προκύψει, σήμερα που εν διάφτη περιπτώσει ο Δήμος Ευρώτας, που για μένα ο ιστορικός Δήμος λεγόταν πάντα Δήμος Έλους, σήμερα που καλούμαστε λοιπόν στο αύριο, όπου εμείς θα πρέπει να επιχειρήσουμε με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο κατά αποκλειστικότητα προέρχεται από διοικητικές θέσεις, όπου εκεί εμείς θα κληθούμε να διορίσουμε ανθρώπους για την πολιτική προστασία και για το περιβάλλον, όπως προβλέπει ο νέος Καλλικράτης μέσω του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπου εμείς δεν δικαιούμαστε να διορίσουμε για τα επόμενα χρόνια και κανείς δεν γνωρίζει να μας πει εν διάφτη περιπτώσει μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η οικονομική κρίση, η οποία προκλήθηκε και βεβαίως συμμέτοχοι είναι όλοι οι πολίτες μαζί και με τους κυβερνώντες. Και δεν πρέπει να αφαιρέσουμε, δεν είναι μόνο έτσι. Όταν εμείς ως Δήμοι στον παλιό Καποδίστρια, για να μιλάμε για τον παλιό Καποδίστρια, δεν ελέγχαμε την ανταποδοτικότητά μας σωστά, έχουμε και εμείς μερίδιο σοβαρότατο ευθύνης. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι διαβούλευση οφείλει η κυβέρνηση να κάνει, οφείλει η κυβέρνηση να φέρει το θέμα προς συζήτηση και όχι να εμπλεκόμαστε σε καφενειακές περιπτώσεις όπου, σας υπενθυμίζω, θα κληθούμε αύριο το πρωί να απαντήσουμε στους χιλιάδες εργαζομένους των Δήμων εάν πρέπει να πάνε να δουλέψουν στα σκουπίδια για να διατηρήσουν τη θέση τους. Θα πρέπει να μας απαντήσει εν διάφτη περιπτώσει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εχθές ο βιολογικός σκάλας προχωράει μαζί με του Έλους. Τι θα απογίνει?
Το ίδιο συμβαίνει με τη Μονεβασιά, το ίδιο συμβαίνει με τη Νεάπολη. Μιλάμε ότι πάμε σε Καλλικράτη, πάμε σε μια νέα χωροταξική διαδικασία, χωρίς όμως να σκεφτόμαστε ποιες, και να μην έχουν ζητηθεί από εμάς τους ιδίους, ποιες είναι εν διάφορη περιπτώσει οι εκκρεμότητες των Δήμων για το επόμενο μέλλον. Υποθηκεύουν το μέλλον του πολίτη χωρίς να έχουν το, τουλάχιστον το σημαντικότατο αυτό δέος να κοιτάξουν στα μάτια εμάς, οι πρώην συνάδελφοί μας που σήμερα βρίσκονται στη Βουλή, και να μας πούν αν όντως νιώθουν αδιαφανείς αυτοί. Γιατί εγώ δεν νιώθω καθόλου αδιαφανείς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συναπτικός, αλλά και ουσιαστικός ταυτόχρονα. Εχθές το βράδυ ακούσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών να μας παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του νέου νόμου του Καλλικράτη. Βεβαίως, τα ερωτήματά μας, σε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, πρέπει να σταθούν κυρίως όσο αφορά το θεσμικό, τα οικονομικά, δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν οι νέοι Δήμοι, και βεβαίως και το χωροταξικό. Εγώ θα σας καταθέσω την εμπειρία μου, την οποία κατέθεσα και πριν από 1,5 χρόνο, όταν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για τη μελέτη του ΙΤΑ σχετικά με τον Καποδίστρια 2. Ακολούθησαν οι ακριβώς αντίθετες διαδικασίες από ό,τι, κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, ακολουθήθησαν το 1997 και 1998. Τότε έγινε αυτό το οποίο πρότειναν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα δεν μπήκαν στον κόπο ούτε καν να ρωτήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Αργυτάκος ανέφερε προηγουμένως ότι ζητούσε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών. Και πραγματικά έκπληκτος άκουσα ότι δεν συγκροτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών. Αυτά είναι τα ερωτήματα που κυρίως πρέπει να απαντήσουμε, γιατί όλοι εμείς που παρευρισκόμαστε σήμερα, πέρα από την πρόταση... Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Πέρα από την πρόταση που καταθέτει ο καθένας για την περιοχή την οποία εκπροσωπεί και καλώς κάνει, έχουμε ιστορική ευθύνη για τις επόμενες δεκαετίες. Θέλω να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα κάνουμε όλοι μαζί και εσείς προσωπικά αυτό το οποίο πρέπει. Και βεβαίως αυτά στο έκτακτο συνέδριο της Δευτέρας, με τον τρόπο που πρέπει, με έντονο τρόπο, να κατατεθούν στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ. Σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αποδεχτώ και καταθέτω την προσωπική μου άποψη ότι έγινε ένα νομοσχέδιο, το φέρανε με ένα 48ωρο διαβούλευση πριν από το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, το οποίο είχε προγραμματιστεί εδώ και 10 μέρες περίπου, και δεν έχουν ρωτηθεί, πέρα από τους μεγαλοδημάρχους και κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, στο σύνολό τους οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης δεν έχουν εκφράσει τις απόψεις τους. Για τη συντομία του χρόνου θα κλείσω, και πάνω εκεί θα ήθελα και τους υπόλοιπους συναδέλφους να καταθέσουν τον προβληματισμό τους. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, εγώ πιστεύω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και πρέπει να δούμε το μέλλον μας πώς θα διαγράφεται, αφού λάβουμε και πρέπει να λάβουμε και εμείς θέση. Όταν ο Καποδίστριας ένα άρχισε να εμφανίζεται με κάποιες άλλες πιο δημοκρατικές διαδικασίες, πολλοί ήταν πολέμοι, αλλά κατόπιν μετά ήταν υπαίθερμοι οι υποστηρικτές. Και βασικά τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που, αν λάβουμε υπόψη, αν δεν υπήρχε ο Καποδίστριας, εγώ νομίζω έπρεπε να εφευρεθεί. Και ο Καποδίστριας, μέχρι τώρα που μιλάμε, σε όλα τα επίπεδα και στην τοπική μας κοινωνία, έχει προσφέρει τα περισσότερα. Όλοι οι Δήμοι ανεξαιρέτως. Και έχουμε δει τα στοιχεία τους και στα έργα υποδομών και στους πλατείες, προϊόντα και όλα αυτά.